Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Ικανοποιητικά χαρακτηρίζονται τα στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, τα οποία ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, καθώς τα μεγέθη είναι σε γενικές γραμμές καλύτερα από τους στόχους του σχετικού προσχεδίου. Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 2,6 δις ευρώ ή 1,4% του ΑΕΠ, ενώ αν αφαιρεθούν οι αποδόσεις των ομολόγων των κεντρικών τραπεζών που επεστράφησαν, είναι 1,1 δις ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ, έναντι ελλείμματος 1,1 δις ευρώ το δεκάμηνο του προηγούμενου χρόνου. Στα χαρτιά παραμένουν εδώ και πολλά χρόνια μεγάλες επενδύσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν το ΑΕΠ της χώρας, κάτι που αποτελεί το ζητούμενο των τελευταίων ετών. Ωστόσο, έπειτα από αρκετό καιρό παρατηρείται κινητικότητα στο μέτωπο της αδειοδότησης νέων μεγάλων αναπτυξιακών έργων. Το Zoogla.gr συγκέντρωσε τα μεγαλύτερα projects που φαίνεται ότι έχουν πια ξεκολλήσει. Όλο το ρεπορτάζ στο Zoogla.gr. Τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών θα ξεκινήσουν, εάν επιτρέψουν, την είσοδο οι διοικητικοί υπάλληλοι, δήλωσε σήμερα ο πρίτανης Θεοδόσης Πελεγρίνης. Ο κ. Πελεγρίνης ανέφερε, η απόφαση της συγκλήτου είναι να ανοίξει το Πανεπιστήμιο και να γίνουν τα μαθήματα, αρκεί οι διοικητικοί υπάλληλοι να επιτρέψουν την είσοδο στις αίθουσες και για να μην παρεξηγηθώ, είναι απολύτως δικαιολογημένοι. Εμείς δεν ζητάμε να σταματήσουν την απεργία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πελεγρίνης. Μίνι κρουαζιέρα στο Αιγαίο έκανε το βράδυ της Τρίτης η τουρκική φρεγάτα DGS Oruk Reis. Προερχόμενη από τα στενά Ελισπόντου, κινούμενη με νοτιοδυτική πορεία, εισήλθε στις 10:32 το βράδυ σε ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ Εύβοιας και Σκύρου. Στη συνέχεια, κινούμενη με πορεία νοτιοανατολική, εξήλθε από τα ελληνικά χωρικά ύδατα νοτίως της Σκύρου στις 11:04 πρώτα λεπτά το βράδυ, συνεχίζοντας τον πλούτο προς νοτιοανατολικό Αιγαίο. Και τώρα λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Περιμένουμε αύριο Πέμπτη. Τα φαινόμενα στη Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Ο καιρός από τις απογευματινές ώρες και μετά και από τα δυτικά θα παρουσιάσει βελτίωση. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.